Είναι προφανές, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ, ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Και είναι επίσης προφανές ότι η στάση δική της είναι το μόνο βούτυρο, ευτυχώς λίγο, στο ψωμί όσων θέλουν την Ελλάδα να την τραυματίσουν. Εμείς θέλουμε να καλωσορίσουμε τη δήλωση του Προέδρου Ολάν, που λέει ότι δεν κινδυνεύει διαπραγμάτευση από τις δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τη δήλωση του επικεφαλής των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, του κύριου Πιτέλα, ο οποίος εξαπέλυσε ευθείες βολές εναντίον του κύριου Σόιμπλε. Τη δήλωση του κύριου Μοσκοβισή, ο οποίος επίσης είπε ότι δεν κινδυνεύει διαπραγμάτευση από τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες και το έκτακτο βοήθημα, τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Τη δήλωση του κύριου Σαπέν, του Υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας, ο οποίος είπε ότι οι αποφάσεις για το χρέος ήταν άνευ όρων και δεν μπορεί να επερωτώνται ξανά. Ας περιμένετε λοιπόν τις εξελίξεις. Θα καλωσορίσουμε βεβαίως με γενναιότητα και τη στάση και του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κόμματα που ασκούν δομική αντιπολίτευση στην κυβέρνησή μας, για την υπερψήφιση αυτής της συγκεκριμένης τροπολογίας. Καλωσορίζουμε και τη δήλωση της κυρίας Γεννηματά από τις Βρυξέλλες που έκανε πριν από λίγο. Και είπε ότι η πολιτική του Σόιμπλε είναι εναντίον και της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών, εναντίον και της Ευρώπης, θα προσθέταμε εμείς. Έρχεστε εδώ και μας κάνετε αντιπολίτευση. Γιατί? Για τα ότι δεσμευτήκαμε σε πλεονάσματα. Κομίζετε σενάρια τα οποία εξετάζονται χωρίς να υπάρχει συμφωνία, και αυτά τα σενάρια έχουν ποιο νούμερο? Το 3,5%. Εσείς που έχετε υπογράψει τις συμφωνίες του 5, του 6 και του 7 για πλεόνασμα. Και προσέξτε, η προπαγάνδα για τις περικοπές έχει όρια, διότι δεν έχει υπάρξει φορολογικό μέτρο για το οποίο όχι να έχετε τοποθετηθεί απλώς υπέρ, να έχετε και διαδηλώσει, πρωτόγνωρο βέβαια, για μια παράταξη σαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει κάνει διαδήλωση για την περικοπή του ΕΚΑΣ, όταν διαδήλωνε για το ναι στο δημοψήφισμα. Αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα κοιτάει, τα ξέρει, τα μετράει. Γιατί πετυχαίνει το πρόγραμμα αυτό, γιατί δουλεύει? Θα πείτε κάποια γνώμη? Η δική μας γνώμη είναι γιατί έχει χαμηλά πλεονάσματα και γιατί το δικό μας πρόγραμμα, το παράλληλο, παίρνει μέτρα για την κοινωνική προστασία. Αποδεικνύεται όμως από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ότι η στράτευσή της στο «μένουμε Ευρώπη» δεν ήτανε «μένουμε Ευρώπη», ήτανε να μείνει η Ευρώπη ως έχει. Να μείνει Ευρώπη της λιτότητας. Αυτή τη μάχη θα τη χάσουν οι δυνάμεις της λιτότητας στην Ευρώπη, διότι η ελληνική κυβέρνηση ασκεί ενεργή διπλωματία, αποτελεσματική. Επίσης, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, θα σας ευχηθούμε από τώρα καλά Χριστούγεννα και καλή τύχη όταν θα πάτε στις περιφέρειές σας να εξηγήσετε τους συνταξιούχους τι κάνατε.